ο οποίος ξεκίνησε με τον Τεόντοσιτς, τον Σπανούλη, τον Παπα-Νικολάου, τον Νεστέροβιτς και τον Νίλσεν. Ο Παπα-Νικολάου παίρνει πρωτοβουλία και εκτελεί από την γωνία. 3-2. Έχει ξεκινήσει ζεστός και έχει βρει αυτοπεποίθηση. Μπόρεσε να προσφέρει ουσιαστικά στον Ολυμπιακό. Όταν το παιχνίδι δεν τον πάει από το ξεκίνημα, είναι πολύ δύσκολο να βρει εν συνεχεία το ρυθμό. Καλάθι και φάουλ στο μεταξύ από τον Βασίλη. Μαυροκεφαλίδης, Θεόντοσιτς και Παπα-Νικολάου έξω από την ισπανική άμυνα. 2-2. Και ο άλλος διεθνής αθλητής που είπε το ίδιο πράγμα, ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, παίζει σπουδαίο μπάσκετ αυτό το καιρό, στο ξεκίνημα της περίοδου. Το παιχνίδι ξανάρχισε με το σκορ στο 31-15 ή μήπως το 33-15. Θεόντοσιτς απέναντι σε όλη την άμυνα. Και... μπάσκετ, τι να πω. Ας το αφήσουμε να το βρούμε μετά. Αυτό είναι θέμα ρεπορτάζ και όχι θέμα που μπορεί να μας απασχολήσει αυτή τη στιγμή. Κάνει ωραία συνεργασία. Ο Παπα-Νικολάου σκοράρει και πάλι. Παίρνει και φάουλ. Σε δύο συνεχόμενες φάσεις απείλησε παίρνοντας την εσωτερική. Πανέτοιμος να υποδεχτεί τις φάσεις και να τελειώσει τις φάσεις. Φορά στους 20 και ο μικρός στους 10. Και 4 rebound. Τώρα 11. Αυτή τη φορά πήραν ρεβάνς από το Σπανούλη και προηγούμενα παθήματα τους οι Ισπανοί. Ο Παπα-Νικολάου με αυτό κρατορικό στυλ 47-25. Καλή του δουλειά, αλλά διόρθωσε. Πρίντεζης για 3, Μπουρούσης στο rebound. Και Ολυμπιακός ευνηδιασμό πάλι με ασίστ του Σπανούλη. Παπα-Νικολάου. Βασίλης Σπανούλης άναψε απαγορευτικό στους Ισπανούς όταν μείωσαν τους 9. Γιατί κατά τα άλλα όποιος παρακολουθεί τις μεταδόσεις της Τετάρτης και της Πέμπτης στην Νόβα μπορεί να δει οποιανδήποτε ομάδα τραβάει η ψυχή του. Καλή έμπνευση αυτή τη φορά. Δεν είναι και αυτός κανένα τζόβενο πια. Γεννημένος 46. Για τους δύο ισχύει αυτό που λένε 40 χρόνια.